Ο Σταύρος Πλουμιστός βρίσκεται κοντά μας και θα μας βοηθήσει να αυτοβελτιωθούμε και να εξελιχθούμε προσωπικά, χάρη σε διάφορες μεθόδους που κατά καιρούς μας προτείνει. Και θέλω να επιβεβαιώσω ότι και ο ίδιος εξελίσσεται, καθώς αυτή τη φορά θα μας μιλήσει για την ηχοθεραπευτική, την οποία δεν νομίζω στο παρελθόν, ενώ τα έχουμε πει πολλές φορές, να έχουμε ξανασυζητήσει. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Άρα είσαι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί δεν το λες μόνο, δεν μας εξηγείς μόνο πώς το κάνουμε εμείς. Το έχεις κάνει εσύ στον εαυτό σου πρώτα, το έχεις εφαρμόσει. Οπωσδήποτε. Πρώτα θεραπευόμαστε και αυτοβελτιωνόμαστε και μετά γράφουμε και μετά μιλάμε. Καλά τα λες. Θα σας βοηθήσω λίγο. Όχι. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα. Γιατί το έπεσε αυτό τώρα. Κοίτα, οι περισσότεροι άνθρωποι για να μπορούν να μεταπηδήσουν σε μια νέα μεθοδολογία πρέπει να την κατανοήσουν. Δεν τη ζήσουν, έτσι, ας πούμε, κανείς δεν άκουγε πριν, ας πούμε, χρωματική ιατρική. Τώρα πλέον μιλάμε για χρωματική ιατρική. Δηλαδή, πόσο ρόλο παίζει το χρώμα στη ζωή μας, έτσι. Ας πούμε, βγήκε η Νάσα και είπε ότι μετά τις τελευταίες έρευνες ότι η υπερτασική πρέπει να είναι σε μπλε περιβάλλον. Δηλαδή, πέφτουν 2 με 3 μονάδες προς τα κάτω. Ο χτύπος της καρδιάς τους, η τάση τους κλπ. Έναν τείχο μπλε στο σπίτι να τον έχουμε έτοιμο σε περίπτωση που ανεβαίνει. Παράδειγμα, γιατί λέμε πράσινο περιβάλλον, να πάει στη φύση, να ηρεμήσει, να οξυγονωθεί κτλ. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αν το λέγαμε αυτό πριν από 5-10 χρόνια, θα λέγαμε του τρελού είσαι λιγάκι. Τον καημένο που τα πιστεύει αυτά είναι εναλλακτικά. Ενώ τώρα μιλάμε για ηχοθεραπευτική. Ο ήχος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα ήθελες να μιλάω έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί? Γιατί με εκνευρίζουν. Από πού ακούστηκε στο σπιτάκι μου. Είναι το Θεό πάνω. Δεν θα ήθελα, γιατί να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ ντύθηκα κανέλα σήμερα. Και εγώ ντύθηκα, όπως βλέπεις, αυτό που λέει. Για το κρύωμα, επειδή είναι Οκτώβρης και τώρα λόγω θερμοκρασίας ακόμα πιάνουμε αγριώσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι είναι ότι οι θόρυβοι γύρω μας επηρεάζουν πάρα πολύ στη συμπεριφορά μας. Οπότε στην αυτοβελτίωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς μπορούμε να προπονήσουμε το νου με τον ήχο και με τη φωνή μας. Οπότε, τώρα ο συνδυασμός πολλών πεποιθήσεων που μπορούμε να δώσουμε με ηχητικά αρχεία, μαλακώνουν πολλά ψυχικά τραύματα ή πεποιθήσεις περιοριστικές που έχει έναν άνθρωπος. Σε συνδυασμό με τη μουσική. Για παράδειγμα, έχει μετρηθεί ότι υπάρχουν θεραπευτικές μουσικές. Ας πούμε, η μουσική, για παράδειγμα, να προγραμματίσεις ή να απορρίψεις ανεπιθύμητες πεποιθήσεις σου. Μπορείς κάποια στιγμή να τοποθετήσεις νέα δεδομένα σε έναν άνθρωπο, να του κάνεις ανασύσταση κιτάρων. Ας πούμε, προσφάτως κάναμε ένα πειραματικό πρόγραμμα με ένα πολύ μεγάλο Ινστιτούτο εδώ στη Θεσσαλονίκη για το ήχο και φως. Βάλαμε λοιπόν γυναίκες που θέλουν να κάνουν πολύ απλά μια ανασύσταση κιτάρων στη μάσκα προσώπου, ακούγοντας ηχητικά αρχεία με τη φωνή μου και με τη μουσική. Και είδαμε ότι το αποτέλεσμα ήταν εκθαμβωτικό. Το ίδιο όμως γίνεται στην αυτοβελτίωση, διότι παίρνουμε ένα ιστορικό πολύ αναλυτικό για το τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι τον περιορίζει, τι τον αγχώνει, τι τον κάνει να μην είναι συνεπής με τους στόχους του ενδεχομένως, και αρχίζουμε και τον εντός εισαγωγικών βομβαρδίζουμε με ηχητικά αρχεία νέα αρχεία, έτσι, τα οποία λένε πώς θα ήθελε εκείνος να είναι, με βάση αυτό που ζητάει στη συνέντευξη που το παίρνουμε. Τα οποία είναι σε μορφή τι? Ήχου. Σε ποια ήχου. Ναι. Ακουστικά. Ναι. Τα ακούει. Δηλαδή, κάποια στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι στις συνεδρίες που έρχονται για να μπορέσουν να κάνουν προπονητική του νου, μπαίνουν στη διαδικασία της ηχοθεραπευτικής. Είναι μια δική μου μεθοδολογία με τη δική μου φωνή όμως, έτσι. Που είναι μετρημένη και ότι είναι θεραπευτική σε σχέση με την μουσική που ακούει, έτσι. Δηλαδή, από άποψη συχνοτήτων, δηλαδή. Ασφαλώς. Γιατί η συχνότητα είναι που πείθει τον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούει ένας άνθρωπος ένα αρχείο την εβδομάδα, που το έχουμε κατασκευάσει για εκείνον, ξαναλέω. Έτσι. Εγώ να σου θυμίσω ότι ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός 28 χρόνια, οπότε μπορώ να διαχειρίζομαι τη φωνή μου πάνω και κάτω, να την κάνω αν είναι πιο μπασάτη, πιο αργή, ανάλογα το τι θέλει να ακούσει το άτομο. Και ταυτόχρονα να βρούμε και την κατάλληλη μουσική, γιατί η μουσική μπορεί να τον αγχώσει τόσο πολύ ή να τον ηρεμήσει. Επίσης, θέλουμε τα ηχοθεραπευτικά αρχεία που λαμβάνουν διάφοροι άνθρωποι που έρχονται πλέον να βελτιώσουν τον εαυτό τους, να τους κοιμίζουμε στο τέλος. Για να μπορεί να κάνει ένα ρεπιτασιόν, δηλαδή συνεχόμενο το αρχείο, οπότε όσο το αντέχει να το ακούει. Αυτό έρχεται και κλειδώνει με αυτό που διάβαζα τις προάλλες, ότι με το που κοιμάσαι έρχεται αυτό που έχεις μάθει. Ακριβώς. Το υποσυνείδητο ανεβαίνει προς τα πάνω. Και αποτυπώνεται στον εγκέφαλο για πάντα. Σωστά. Αν είσαι κουρασμένος μετά, δεν θα συγκρατήσει ο εγκέφαλός σου. Τέλεια. Οπότε γι' αυτό λέμε και παιδιά πάρα πολλά που ήταν στις εξετάσεις φέτος, που ήρθαν να προπονηθούν μαζί μου, αφαιρέσαμε χώρο από τη σκέψη. Δηλαδή, βγάλαμε άγχος, περιττό άγχος και στρες, ώστε να μπορεί να μπει μέσα η πληροφορία. Να χαλαρώσει. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι καινούριο, αλλά χρειάζεται σιγά σιγά. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Στην Αμερική, όποιος ακούγεται Whitney Houston, Θεός χωρέστην, mm-hmm. την υπάρχει και αυτή η τραγουδίστρια, και άκουγε χαμηλά τα τραγούδια της, μέσα σε ένα θεραπευτήριο κοιμόντουσαν όλοι. Δηλαδή, κάναν θεραπεία Whitney Houston. Και αυτό έδωσε 15% boost, δηλαδή παραπάνω στη θεραπεία τους. Το ίδιο γίνεται και σε παιδάκια που έχουν λευκαιμία με δική μου φωνή στο Memorial στην Αμερική. Τι μου λες τώρα. 25% μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη συμβατική θεραπεία. Όχι με Whitney Houston όμως. Όχι, με Σταύρο Πλουμιστό και συγκεκριμένη μουσική. Γιατί όχι, τίποτα. Γιατί εμείς αυτό που πάθαμε όταν ακούσαμε Whitney Houston ήταν ότι ερωτευτήκαμε όλοι τους bodyguard. Και αυτό. Άσχετο, αλλά και σχετικό ναι, γιατί όταν ακούσατε σκέφτεσαι το Εουλόλο Σλάβιο και σκέφτεσαι τη σκηνή με τον Kevin Costner. Συγγνώμη, και όλα συνειρμικά. Εσύ έπρεπε να το καταλαβαίνεις περισσότερο από όλους αυτό. Τώρα, εδώ πριν έρθω σε σένα, ήμουνα, όπως γνωρίζεις, στα πολύ μαγικά χέρια της κυρία Κατσέ που μας έβαψε. Η κυρία Κατσέ όλους μας κάνει σωστά. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι και ένας καλεσμένος που βαθόταν δίπλα. Ο Ιορδάνης. Λοιπόν. Ο Ιορδάνης αγαπητός μετά εδώ να μας το κάνει τέλος πάντων. Είδες, ωραία. Με η φωνή του, ναι. Επειδή κάνει πλέον υποτροφία στο κομμάτι της ψυχολογίας, το ήξερες αυτό. Πάρει πτυχίο νομίζω. Τώρα κάνω promotion για τον Ιορδάνη, αλλά θέλω να πω άλλο. Η φωνή του. Με το πτυχίο του παθάρισε. Το μετρήσαμε με την εφαρμογή που έχω. Τώρα εδώ έξω. Ναι, μετρήσαμε τη φωνή του. Έχει 4,32. Η συχνότητα 4,32 είναι και την καρδιά. Άρα η φωνή του όταν είναι ήρεμος και μιλάει στους πελάτες του και αργότερα ενδεχομένως στους θεραπευόμενους του, έχει και πιστικότητα και θεραπευτικότητα. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ όταν μετρητή αυτόν δεν τον έχω δει εδώ στο στούντιο ποτέ. Ποιος σας είπε ότι δεν σας έχουμε μετρήσει τη φωνή. Και. Είστε μια πολύ ευχάριστη παρουσία. Γι' αυτό δεν κάνουμε καριέρα τόσα χρόνια. Πες το, έχεις καταλάβει ότι έχει μια ελκτικότητα η φωνή σου και το παρουσιαστικό σου. Όλα εξηγούνται πλέον. Ήρθε ο Σταύρος στη 1:17 να ανατρέψει τα δεδομένα. Άρα, για να το κλείσω, ότι όποιος θέλει για να μάθει για την ηχοθεραπευτική μπορεί να κλικάρει πλουμιστός.com ή να επικοινωνήσει μαζί μου. Ακριβώς. Ή αν θέλει μπορεί να έρθει στο σεμινάριο που θα κάνουμε 24 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Λαζάρτ, στη Μονή Λαζαριστών δίπλα ακριβώς, όπου εκεί πλέον θα μιλήσουμε για τον ενεργειακό άνθρωπο, που είναι πολύ βασικό να διαχειρίζεται τη φωνή του, να ξέρει τι ακούει, γι' αυτό λέμε πρόσεξε το περιβάλλον που ζεις, καμιά φορά λες η πεθερά μου με ενοχλεί, η γυναίκα μου τσιρίζει, το παιδί μου το φωνάζω, δεν κάνει να φωνάζουμε στα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Γενικά η φωνή και ο ήχος γενικότερα επηρεάζει πάρα πολύ τις συμπεριφορές μας. Να πάρω και μια αναπνοή, γιατί ξέρω ότι έχει και αυτό τη σημασία. Γιατί πραγματικά όταν σημειολογούσαμε πολιτικούς, γι' αυτό λέγαμε μαεστρικά χαμήλωνε τον τόνο της φωνής σου, προσπάθησε να λες σωστά τις ενεργειακές λέξεις, ολοκλήρωσε τα φωνήεντά σου, προσπάθησε να καταλάβεις ότι πρέπει να μιλάς λίγο πιο αργά, πρέπει να είναι η κινησιολογία, δηλαδή η γλώσσα του σώματος, σωστή με τη φωνή σου. Κοίτα, εγώ τώρα, άμα αρχίσω να ουρλιάζω, να φωνάζω και να κουνιέμαι. Το έκανα εγώ προηγουμένως που το κάνεις. Δεν θα εκνευρίσω τον κόσμο που με βλέπει. Θα πει ότι το κοντρόλ θα μας πάρει σηκωτούς. Άντε, να σε κλείσω και σένα που με εκνευρίζεις μεσημεριάτικο. Ενώ έτσι, αν σας πω τώρα, ας πούμε, θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα μουσικό. Δεν θα περιμένετε να κάνετε υπομονή, γιατί έρχεται και ο Ιορδάνης αγαπητός. Α, θα έρθει. Τέλεια. Θα ήθελα πολύ να τον έχεις δίπλα μου. Και στις 23. 24. Όχι, στις 23. Άρα στις 23 ναι, θα έρθω αν θέλετε. Υπάρχει στην εκπομπή ο Σταύρος. Ναι, με πολύ χαρά. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουν και μόνοι τους. Μπορούν να λένε κάποιες ευχάριστες πεποιθήσεις, θετικές δηλώσεις δηλαδή. Όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, να μην λένε ότι να είναι. Ας πούμε, λέει ο άλλος, έχω υγεία. Ναι, να το πεις. Αλλά το παρακάτω που λέμε πολλοί είναι από πλεονασμό. Πρέπει να βρούμε ποια κατάλληλη λέξη πρέπει να ακούσει ο εγκέφαλος, ώστε να μην σε αγχώσει. Αλλά να λες τη θετική σου δήλωση, γιατί προκαλεί ένα δονητικό κύμα. Άρα αυτό προπονεί τον εγκέφαλο. Οπότε μπορούν να κάνουν και μόνοι τους αυτό που λέμε μια αυτοθεραπεία σε όλα τα πράγματα. Εξαργυρώνει δηλαδή όλη τη δυσκολία του. www.plumistous.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για τη φιλοξενία. Για ακόμα μία φορά. Και εγώ, λατρεμένη μου, μου χρωστάς επίσκεψη, ξέρεις πού.